Σε βραχώδια κτήκοντα στην είσοδο του φαραγγιού της Τρυπητής εντοπίστηκε νεκρός μετά από ολονύχτη επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χανίων του πυροσβεστικού κλιμακίου Καμπανού και της ΕΜΑΚ ένας 67χρονος Γερμανός τουρίστας. Στρατιωτικό ελικόπτερο ανέσυρε με ημάντες και με τη συνδρομή του σωστικού συνεργείου της ΟΡΟ, καθώς λόγω του δύσβατου του εδάφους ήταν αδύνατο να προσγειωθεί στην περιοχή. Ο 67χρονος που απολάμβανε τις διακοπές του στην Κρήτη μαζί με τη σύζυγό του ξεκίνησε χθες την πεζοπορική του διαδρομή από τον Ομαλό με σκοπό να φτάσει στη Σούγια. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ακολούθησε λάθος διαδρομή και μπήκε στο φαράγγι της Τρυπητής. Ο ίδιος φέρεται να επικοινώνησε νωρίς χθες το απόγευμα με την σύζυγό του, δηλώνοντας ότι έχει τραυματιστεί και αργότερα με τον διεθνή αριθμό 112, καλώντας σε βοήθεια. Ήταν ένας περιπατητής ο οποίος είχε έρθει εδώ πέρα να κάνει διακοπές. Ζήτησε σε πρώτη φάση νερό να πιει, δεν ξέρω τι άλλο πρόβλημα είχε, αυτά θα τα δουν οι αρμόδιοι. Αυτή τη στιγμή έχει εντοπιστεί και μεταβαίνει ελικόπτερο, ούτως ώστε να γίνει, γιατί είναι δύσκολο το σημείο εκεί. Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση. Άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χανίων με κατάλληλο εξοπλισμό και ντρόουν, έμπειροι πυροσβέστες από το κλιμάκιο του Καμπανού και άνδρες της ΕΜΑΚ ερευνούσαν όλη τη νύχτα τα κακοτράχαλα βουνά με επίκεντρο το φαράγγι της Τρυπητής, όπου είχε εντοπιστεί το στίγμα του κινητού τηλεφώνου του 67χρονου. Ο ίδιος ωστόσο, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να επιβιώσει, φαίνεται πως κατευθύνθηκε νότια, αφήνοντας την τελευταία του πνοή κοντά στην παραλία της Τρυπητής. Αψηφώντας όλες τις παρενέσεις αλλά και την κοινή λογική, προβαίνουν σε κάποιες απερισκεψίες κατά την άποψή μου. Όταν με 45 βαθμούς Κελσίου υπό τον ήλιο προσπαθεί κάποιος άνθρωπος στα 70 του να περάσει ένα φαράγγι 7-8-10 χιλιόμετρα. Ο θάνατος του 67χρονου έρχεται να χτυπήσει καμπανάκι προς όλους όσοι σχεδιάζουν να εξερευνήσουν τον δύσβατο ορεινό όγκο της Κρήτης, χωρίς στοιχειώδη γνώση του κινδύνου και κυρίως χωρίς να έχουν μαζί τους τα απαραίτητα για δύσκολες πεζοπορικές διαδρομές στο Ε4. Η βασική αιτία δηλαδή είναι η άγνοια σε ποικιλόμορφη διάσταση. Δεν είναι δηλαδή μόνο δεν γνωρίζω το μέρος που θα πάω, δεν γνωρίζω ούτε τις αντοχές μου, δεν γνωρίζω τις συνθήκες που επικρατούν. Και επειδή δεν γνωρίζω, δεν είμαι κατάλληλα προετοιμασμένος. Μέλη των ορειβατικών συλλόγων του νησιού έχουν επανειλημμένα τονίσει την ανάγκη κατάλληλης ενδυμασίας, επάρκειας, σε νερό, ενημέρωσης για τις θερμοκρασιακές συνθήκες. Οι καιρικές συνθήκες στην Ελλάδα και ειδικά στην Νότια Ελλάδα και στα νησιά είναι πολύ δύσκολες. Δεν είναι δηλαδή αυτό που έχουμε στο νου μας, χαλαρές διακοπές και παραλία. Γιατί δεν υπάρχει σκιά, δεν υπάρχουν δέντρα, δεν υπάρχει νερό. Και είναι και δύσκολο πετρώδι στο ανάγλυφο. Τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους τα τελευταία χρόνια στο φαράγγι της Τρυπητής και μάλιστα ένας Πολωνός δεν βρέθηκε ποτέ. Αμέτρητες είναι οι επιχειρήσεις διάσωσης που είχαν αίσει ο τέλος. Έχουν ξεθοριάσει σήματα, κάποια σήματα του Ε4 έχουν πέσει, έχουν χαθεί. Είναι πολύ εύκολο λοιπόν για ένα ξένο να χαθεί, να χάσει τον προσανατολισμό του. Και αν δεν είναι και πολύ καλά κατατοπισμένος, καταρτισμένος και έμπειρος, είναι. Αψηφώντας όλες τις παρενέσεις αλλά και την κοινή λογική, προβαίνουν σε κάποιες απερισκεψίες κατά την άποψή μου. Όταν με 45 βαθμούς Κελσίου υπό τον ήλιο προσπαθεί κάποιος άνθρωπος στα 70 του να περάσει ένα φαράγγι 7-8-10 χιλιόμετρα. Ο θάνατος του 67χρονου έρχεται να χτυπήσει καμπανάκι προς όλους όσοι σχεδιάζουν να εξερευνήσουν τον δύσβατο ορεινό όγκο της Κρήτης, χωρίς στοιχειώδη γνώση του κινδύνου και κυρίως χωρίς να έχουν μαζί τους τα απαραίτητα για δύσκολες πεζοπορικές διαδρομές στο Ε4. Η βασική αιτία δηλαδή είναι η άγνοια σε ποικιλόμορφη διάσταση. Δεν είναι δηλαδή μόνο δεν γνωρίζω το μέρος που θα πάω, δεν γνωρίζω ούτε τις αντοχές μου, δεν γνωρίζω τις συνθήκες που επικρατούν. Και επειδή δεν γνωρίζω, δεν είμαι κατάλληλα προετοιμασμένος. Μέλη των ορειβατικών συλλόγων του νησιού έχουν επανειλημμένα τονίσει την ανάγκη κατάλληλης ενδυμασίας, επάρκειας, σε νερό, ενημέρωσης για τις θερμοκρασιακές συνθήκες.